Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την Κουβανική Επανάσταση, ένα από τα κορυφαία γεγονότα του 20ου αιώνα που αποτέλεσε την πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Είναι ένα από τα ορόσημα για την υπεράσπιση της ιστορίας του προλεταριακού διεθνισμού την πάλι για τον σοσιαλισμό. Ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει τους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος τόσο στη Λατινική Αμερική όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο οι ΗΠΑ και οι άλλοι υπεριαλιστές λυσάνε εδώ και χρόνια για να την ανατρέψουν. Οι υπεριαλιστές, είπε στην ομιλία του ο Φιντέλ Κάστρο, κατά την εθνικοποίηση όλων των Αμερικανικών πολυεθνικών και κηρύσσοντας το σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Επανάστασης, δεν μπορούν να μας συγχωρήσουν που είμαστε εδώ κάτω από τη μύτη τους ή να βλέπουν να οικοδομούμε την Επανάστασή μας, μια σοσιαλιστική Επανάσταση ακριβώς στο υπογάστριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκδήλωσή μας γίνεται μια εβδομάδα σχεδόν από τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το θάνατο του ιστορικού ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο Ρους. Ενός κομμουνιστή και διεθνιστή ηγέτη που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα στην ιστορία της Κούβας και της Λατινικής Αμερικής. Ενός ανθρώπου που το όνομά του έγινε συνώνυμο της ελευθερίας, της επανάστασης και της αξιοπρέπειας και ο οποίος άφησε πολύτιμη παρακαταθήκη στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και στον κουβανικό λαό. Η πολιτική κληρονομιά του Φιντέλ Κάστρο συνεχίζει να εμπνέει τους εργαζόμενους της Κούβας στο συνεχή αγώνα που δίνει ενάντια στο οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Αμερικάνικη κυβέρνηση και στις πολυπλόκαμες προσπάθειες υπονόμευσης του σοσιαλιστικού δρόμου ανάπτυξης από υπεριαλιστικά κέντρα στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.